Ένθετο στοιχήματος λοιπόν με την πρόσφορα της Μπέτον Αλφα και πάμε κατευθείαν στον συνεργάτη μας, τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, για να μας πει περισσότερα. Χριστόφορο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Άρη, και στους φίλους των στοιχημάτων. Πολλοί αγώνες και σήμερα. Εμείς διαλέξαμε τους τρεις που θα προτείνουμε για τις προβλέψεις σήμερα. Να πάμε στη Γερμανία στις 7 το βράδυ. Σάλκε Χέρτα, ένα εξαναβολής παιχνίδι για την 31η αγωνιστική. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του γερμανικού πρωταθλήματος. Εδώ θα προτείνουμε ημίχρονο τελικό να κερδίζει η Χέρτα και στο ημίχρονο αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα. 2-0-5 η απόδοση. Η Σάλκε που είναι στην τελευταία θέση υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία. Δεν φτάνει όμως αυτό. Έχει και πολλά οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν και λαϊκά δικαστήρια των οπαδών. Υπήρχε και μάλιστα κάποια επεισόδια με κυνηγητό των παιχτών. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Σάλκε, που σίγουρα πλέον βλέπει για, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο πώς θα αντεπεξέλθει στην δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Για το απόψινο παιχνίδι έχει 9 απουσίες. Έχει και ακόμη 2 απουσίες που ανακοινώθηκαν σήμερα λόγω COVID κάποιων παιχτών. 17 μάτς χωρίς να πετύχει τέρμα. Απέναντι σε μια Χέρτα η οποία παίζει την παραμονή της σήμερα, ενώ κάνει μια πολύ καλή πορεία τις τελευταίες αγωνιστικές. Από τις 13 του Μάρτη είναι αίτητη. Τα τελευταία 6 μάτς έχει 2 νίκες και 4 ισοπαλίες με συντελεστή τερμάτων 14-4. Έχει κάποιες απουσίες, όμως έχει και 2 σημαντικές επιστροφές. Έχουμε την αίσθηση ότι η Χέρτα θα καθαρίσει το παιχνίδι από το ημίχρονο, έτσι το 2-0-5 για το half-time, full-time 2-2 είναι μια τιμή που θα την προτιμήσουμε για το σημερινό, μας ένθετο. Στις 9.45 να πάμε στην Ιταλία, full αγωνιστική εκεί, Αταλάντα Μπενεβέντο. Εδώ θα προτείνουμε τον goal, goal και over 2,5 goal στην τιμή 2. Τελευταίες αγωνιστικές στην Ιταλία έχουμε πάρα πολλά τέρματα. Η Αταλάντα που είναι τρίτη με 72 βαθμούς, ένα βαθμό πιο πάνω από την Μίλαν και 3 από την πέμπτη Γιουβέντους. Οι πρώτες 4 θέσεις στην Ιταλία οδηγούν σε ομίλου Champions League. Θέλει νίκη για να ξεφύγει από την Γιουβέντους, για να μείνει εκεί και να πάει την επόμενη χρονιά στους ομίλους. Η Αταλάντα από τα τελευταία 7 παιχνίδια έχει 24 τέρματα υπέρ και 9 κατά, 6 νίκες, 1 ισοπαλία. Περίπου 4,5 γκολ μέσος όρος στα παιχνίδια της. Απέναντι στην Μπενεβέντο, η οποία είναι 18 με 31 βαθμούς, προς το παρόν γλιτώνει την διαβάθμιση. Αν κερδίσει και σήμερα βαθμό που τον χρειάζεται, θα είναι πολύ σημαντικό στη συνέχεια. Η Μπενεβέντο στα τελευταία 3 παιχνίδια επιτεύχθηκαν 14 γκολ, 5 τέρματα και αυτή μέσον όρο περίπου. Δύο ομάδες που πετυχαίνουν και δέχονται τέρματα. Γκολ γκολ οι δύο ομάδες, 20 στα 35 η Μπενεβέντο, 23 στα 35 η Αταλάντα. Ενώ ένα άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι η Αταλάντα στις μεγάλες νίκες δέχεται πάντα τέρμα. Έτσι, λόγω αυτών των δεδομένων, Αταλάντα Μπενεβέντο γκολ γκολ και over 2,5 γκολ στην απόδοση 2. Και να πάμε στην Ισπανία, όπως είπες και πριν στο ρεπορτάζ σου, Άρη, η Αθλέτικο Μαδρίτης θέλει σήμερα νίκη για να έρθει πιο κοντά στον τίτλο, να εκμεταλλευτεί το 3-3 της Μπαρτσελώνα. Η Αταλάντα 77, Μπαρτσελώνα 76, Ρεάλ 75. Η Αθλέτικο Μαδρίτης που πάει να τα χαλάσει τον τελευταίο καιρό, εκεί που ήταν με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση, έφερε την κατάσταση αυτή τώρα που είναι όλες οι ομάδες κάτω από αυτήν. Θέλει νίκη, ίσως να είναι το δυσκολότερο παιχνίδι από τα απομείναντα δύο. Έχει και την επιστροφή του Κόκε. Είναι όμως αγχωμένη. Εδώ πιστεύουμε ότι θα κερδίσει με άντερ 2,5 γκολ σε μια πάρα πολύ καλή τιμή, ελκυστική τιμή 3,20. Η Σοσιεδάδ που είναι πέμπτη και είναι μέσα στις θέσεις που οδηγούν στο Europa League. Τελευταία 6 παιχνίδια, τα 5 ήταν άντερ για την Σοσιεδάδ. Έχει και 3 σημαντικές απουσίες ο Φερνάντεθ, ο Αϊχέν και ο Μερινό. Ενώ οι τελευταίες δύο ήττες που δέχτηκε η Σοσιεδάδ ήταν με το ίδιο σκορ 1-0. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα έχουμε εδώ την αίσθηση, πιστεύουμε ότι θα κερδίσει Αθλέτικο με λιγότερο από 2,5 γκολ, 1-0 ή 2-0, στην απόδοση 3-20.
Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν. Σάλκε Χέρτα, ημίχρονο τελικό 2-2-2-0-5 η απόδοση. Αταλάντα Μπενεβέντο, γκολ και over στην τιμή 2. Και Αθλέτικο Μαδρίτης Σοσιεδάδ, νίκη για την Αθλέτικο και άντερ 2,5 γκολ στην τιμή 3-20. Αυτά, Άρη. Το φορέ, καλή τύχη.